Η φανέλα που διαδέχθηκε την προηγούμενη είναι κατασκευασμένη επίσης από την Champion και είναι βασισμένη στον ίδιο σχεδιασμό, αλλά λίγο πιο μοντέρνο. Η γραμματοσυρά του Ελλάς μπροστά, αλλά και τα ονόματα των παικτών έχουν αλλάξει. Η σημαία παραμένει στο πλάι, αλλά ο σχεδιασμός είναι πλέον λίγο πιο μοντέρνος. Ο Mike Bramos και οι υπόλοιποι παίκτες της Εθνικής φόρεσαν αυτή τη φανέλα στο Ευρωμπάσκετ του 2013 στη Σλοβενία και την 11η θέση, ενώ ένα χρόνο μετά κάνει την εμφάνισή του ο Γιάννης Αντετοκούμπο για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Η μοναδική διαφορά είναι πως το νούμερο στο στήθος μετατοπίστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA κάτω από το όνομα της χώρας. Ενώ ο χορηγός, στον οποίο συγκεκριμένη ρέπλικα απουσιάζει, βρίσκεται κάτω από το νούμερο. Αξίζει να θυμηθούμε πως ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ανδρών φόρεσε το νούμερο 13. Παρ' όλα αυτά, στα φιλικά προετοιμασίας πριν από το παγκόσμιο του 2014 φόρεσε το νούμερο 19. Ωστόσο, η FIBA, σύμφωνα με τους κανονισμούς τότε, ήταν η τελευταία της χρονιά που εφάρμοσε τον αριθμό 4 μέχρι 15 για τις ομάδες.